Γεια σας κύριε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Στην επιχείρηση. Ναι, ωραία. Είναι πολύ κόσμος, έχει πολύ καλή συμμετοχή. Είμαστε πολύ, πολύ άτομα εδώ και κάνουμε ωραία δουλειά. Και εύχομαι να είναι και ξανά. Και ξανά. Και ξανά να ξαναγίνει. Πόσα χρόνια έχει να γίνει? Τουλάχιστον 40 χρόνια. Από ό,τι κοπήκανε τα κοινοτικά, τώρα είναι η πρώτη φορά, μετά από τόσα χρόνια. Αλλά εμείς κάθε χρόνο κάτι κάνουμε για τις ατοπικές. Σαν σύλλογοι κάνουμε δουλειά, καθαρίζουμε δρόμους, πράγματα, αλλά τώρα είναι μεγάλη επιχείρηση αυτή. Είναι πολύ ωραία. Με δύο πριόνια. Δεν χρειάζεται. Ο αντιδήμαρχος δουλεύει, σκοτώνει να βγουν. Με πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου του Κορθίου, όλοι οι κάτοικοι, 30-35 άτομα σχεδόν εθελοντές, μαζί και κάποια παιδιά του Δήμου, προσπαθούμε να καθαρίσουμε την περιοχή του Άνω Κορθίου από τα Ειδόνια μέχρι τα Ιπάτια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αντιδήμαρχοι, δεν υπάρχουν πρόεδροι, είμαστε όλοι μια ομάδα. Και έτσι πρέπει να λειτουργούμε για να φέρνουμε αποτέλεσμα. Τα αυτοκίνητα να μην βρίσκουν, να μην κάνουμε γρατζουνιές και τα σχετικά. Τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Έχουμε διάφορα συνεργεία, 4-5 συνεργεία και προσπαθούμε. Ναι, από 10 άτομα. Εμείς γλιτώνουμε τη ζωή μας. Όταν δύο αυτοκίνητα δεν χωρούσανε, καλούσανε τα... γινότανε τα αρκαρίσματα. Λοιπόν, γιατί να μην βοηθήσουμε όλοι? Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αιδονίων είναι και αυτός παρόν σε αυτή την πρωτοβουλία που πήρε το τοπικό συμβούλιο της κοινότητάς μας. Παρόλο που πληρώνουμε δημοτικά τέλη και... Αυτό είναι ο κερδός. Πιστεύω να τα δουν οι αρμόδιοι και να δραστηριοποιηθούν. Σταύρο, παίξε εκεί. Αυτό δεν εμποδίζουνε. Δεν εμποδίζουνε. Μια τετραμελή ομάδα του Κορθίου με δύο αυτοκίνητα του ΣΕΔΑ, με δύο αλυσοπρίωνα και πολλά εργαλεία. Όλοι με τον εθελοντισμό μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Είναι μια αξιέπινη προσπάθεια που καλώνει να συνεχιστεί και να βρει μιμητές. Και αυτό που λένε τα παιδιά εδώ με τα κοινοτικά μεροκάματα, το πρόλαβα στα παιδικά μου χρόνια και μακάρι να ξαναεπανέλθει. Θυμάμαι τη δεκαετία του 60, παιδάκι εγώ τώρα, τον πατέρα μας πούμε και τους θείους μου να τρέχουν στα κοινοτικά μεροκάματα. Τι ήταν αυτά, να πούμε δύο λόγια. Ήταν δανεικά μεροκάματα προς την κοινότητα. Έτρεχαν, ας πούμε, να σκαλίσουν το νερό, να βρουν το νερό, να το φέρουν στο χωριό τότε. Και έλεγε πόσα μεροκάματα έχει η κάθε οικογένεια, πόσα έχει κάνει. Τόσα, πάμε στην άλλη οικογένεια να συνεισφέρει και εκείνη. Και τότε, μετά ναι. Χρόνια όμως είχαν και αντάλλαγμα υπήρχε. Ναι, ναι, ναι. Με τα νερά. Με το νερό. Με το νερό, δεν πληρώνανε νερό. Αν βοηθούσες όμως τα μεροκάματα, είχες παραπάνω ανοιξιές. Και ας ήταν αλουνού. Και αυτό ακόμα γινόταν. Κάναμε από 4 μεροκάματα κάθε σπίτι. Κάθε σπίτι 4 μεροκάματα και καθαρίζαμε δρόμους και δεν είχαμε δημοτικά τέλη. Αλλά ήταν υποχρεωτικά κάθε σπίτι να κάνει 4 μεροκάματα κάθε χρόνο. Να καθαρίζει χαντάκι, αυτό που κάνουμε σήμερα, τα έκανε υποχρεωτικά ο κάτοικος. Είμαι συγκινημένος που οι κάτοικοι του Κορθίου ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και σήμερα διέθεσαν τα μηχανήματά τους με προσωπικά τους έξοδα. Ζητήσαμε από το Δήμο να βάλει τουλάχιστον τα καύσιμα και δεν υπήρξε τέτοια δυνατότητα. Άρα ακόμη και αυτά είναι από την τσέπη τους και την προσωπική τους εργασία. Αυτό που έχει συμβεί είναι πρωτοφανές. Είμαστε 60 περίπου άνθρωποι στον δρόμο και καθαρίζουμε για τον τόπο μας. Είχαμε υποσχεθεί στους ανθρώπους ότι θα δουλέψουμε όλοι μαζί. Και οι Κορθιανοί το αποδεικνύουν αυτό έμπρακτα. Είμαι πραγματικά υπερήφανος που οι άνθρωποι είναι παρόντες για τον τόπο τους και μου δίνουν το δικαίωμα να ελπίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε μία άλλη χώρα. Γιατί να ξέρετε ότι από τις κοινότητες ξεκινάνε όλα. Εάν κατορθώσουμε ο κάθε ένας στην κοινότητά του να ομορφύνει τον τόπο του και να τον σέβεται και να διδάσκει τα παιδιά, να ξέρετε ότι θα αποκτήσουμε μία άλλη χώρα, γιατί πλέον οι άνθρωποι είναι παρόντες και τιμάνε αυτό
που κάνουν. Είμαστε περίπου 60 άνθρωποι και θα πάμε όλοι μαζί σε λίγο να φάμε παρέα και να συζητήσουμε παρέα και να ακούσουμε τα βιολιά μας παρέα. Διότι από εδώ και πέρα θα τα κάνουμε όλα παρέα. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε οι Κορθιανοί, ότι αν είμαστε παρόντες μπορούμε να διδάξουμε τα παιδιά μας σεβασμό. Ομορφαίνουμε την κοινωνία μας με το να συνυπάρχουμε και να δουλεύουμε όλοι μαζί. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, παιδάκι! Yeah. Αντιβίωσε τη τρίση ώρα! Έλα εδώ! Και να τα κόψεις! Μπράβο! Πάρε στην πάντα! Πάει και εκεί! Το γιαβί βάλω στο βουκάτο! Πάρε, γιατί ο γιακουμής του παράτησε στα ειδόνια! Άρε! Για πάμε τα χωριά που περνάει ο δρόμος, για πείτε πέστα! Αιδόνια! Αιδιάννης! Κορφόρθη, ο Σιώνας, Αμονακλού, Βενετιάνος, Κεραμιό, Πύργη, Πέρα Χωριό, απέναντι πώς λέγεται, Πέρα Χωριό, το από πάνω είναι το πάνω χωριό, Κάτω Χωριό, Βασιλιάνο, Νινάδο και μετά πάει η Πάτσα. Γεια σας όλους, γεια σας παρέα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο βιολιτζής δυστυχώς έχει πυρετό και δεν μπορεί να έχει το παλικάρι. Δεν πειράζει, να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά! Μεγάλος να γίνει σε άστρο μαλλιά! Παντού να σκορπίσει! Σκώσει το χώρο και όλοι να λένε να ένα στο χώρο! Μη γίνει! Παριάρος! Ευχαριστούμε για όλα! Οι λεβέντες που δουλέψαν τα μηχανήματα! Ευχαριστούμε! Λινάρδο! Έψ, Λουί, ευχαριστούμε για όλα. Τζαγορέος, Γιώργος, ευχαριστούμε. Εννοείς μια μέρα ακόμα να... Να ξέρετε κάτι, όταν το οργανώσαμε αυτό το πράγμα και το σκεφτήκαμε, δεν περιμέναμε ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Αλήθεια σας το λέω. Καλά, ας μην είναι αντιγουμένη στη μέση. Είμαι χαρούμενος που είμαι πρόεδρος της κοινότητας αυτής. Πρέπει να διδάξουμε τα παιδιά μας πώς δουλεύουμε όλοι μαζί. Και ευχαριστώ πολύ να ξέρετε ότι ο τόπος ήδη ομόρφινε. Περπάτησα όλη την οδό και έχει ομορφύνει ο τόπος μας. Μένουν κι άλλες μέρες δουλειάς. Θα βοηθήσει και ο Δήμος, θα ξαναπιάσουμε δουλειά κι εμείς. Είναι ανάγκη ο τόπος μας να ομορφύνει από εμάς τους ίδιους. Δεν περιμένουμε από κανέναν άλλον παρά μόνο τα χέρια μας. Μέσα. Και πάλι ευχαριστώ όλους σας. Κάστε καλά. Πήρες, τις κάνει δώρο ο πολιτιστικός σύλλογος πίσω μεριάς, έτσι. Θα τα λέμε. Α, και τώρα επειδή είμαστε όλοι μαζί, να πούμε κάτι άλλο. Θα πάρουμε και τον καθαρισμό των ανεμογεννητριών. Κάτσε ρε, περίμενε. Έχει μαμά ψηφίσει. Το πιο σημαντικό είναι να νιώθεις άνθρωπος. Και πώς νιώθεις άνθρωπος? Όταν μοιράζεσαι τις στιγμές με τους άλλους. Στην Αθήνα δεν μοιραζόμαστε με κανέναν τίποτα. Λινάρδο, όποιος δεν χαμογελάει θα βγει άσχημος. Ζήπω. Πάμε. Πάμε. Δεν θέλω και να μην κοιμάζα. Μπράβο. Πρόμε.